Από τη Νέα Υόρκη το Κυπριακό πήγε Βρυξέλλες. Εκεί ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώνει τους εταίρους και επιδιώκει ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε στον Γιώργο Κακούρη για να μας πει περισσότερα. Γιώργο. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης λοιπόν επιχειρεί να φέρει και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο κάδρο της συζήτησης, των επαφών που γίνονται και τον ρόλο που θα μπορούσε να έχει σε μια νέα διαδικασία, ενώ ενημέρωσε και τον Όλαφ Σόλτς. Στη σημερινή του δηλώσεις έκανε αναφορά και για κάποιες ανακοινώσεις που πρέπει να αναμένουμε από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς αναμένει. Έδωσε όμως ένα χρονικό ορίζοντα και οι ανακοινώσεις αυτές δεν αφορούν ακριβώς το ρόλο που θα μπορούσε να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος υπενθύμησε στις δηλώσεις του σήμερα το πρωί πως η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει δήλωσης και προσώπου της Κομισιόν ενέβη Κυπριακό αφορά την Ευρώπη. Και αναφερόταν στη δήλωση του Πίτερ Στάν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την προσπάθεια των ΟΕΕ για επανάρξη των συνομιλιών. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε μια συζήτηση που είχε με την Ursula von der Leyen σήμερα το πρωί στη συνάντηση των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο πρόεδρος στη συζήτηση, προέκυψε πως πρέπει να αναμένουμε κάποιες ανακοινώσεις που θα δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για το Κυπριακό. Τις τοποθέτησε χρονικά εντός του 2024. Αφού γίνουν οι ακροάσεις των υποψηφίων επιτρόπων, οι οποίες θυμίζουμε ολοκληρώνονται στις 12 Νοεμβρίου, αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις, με όλη την Επιτροπή να ψηφίζεται από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου στα τέλη Νοεμβρίου. Τέλος, ενημέρωσε σήμερα τον Όλαφ Σόλτς, τον Γερμανό Καγκελάριο και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, κ. Μητσοτάκη, για τα όσα συζητήθηκαν στην Νέα Υόρκη. Μάλιστα, όπως μας είχε αναφερθεί, ο Όλαφ Σόλτς αναμένεται αύριο να μεταβεί στην Τουρκία, όπου το Σάββατο θα έχει συνάντηση με τον Ταγκίπ Ερντογάν και αυτό θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία να δούμε αν μπορεί να συνεισφέρουν και ευρωπαϊκές χώρες στη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ, Γιώργο. Σε χαιρετώ και βλέπουμε τι ακριβώς είπε ο πρόεδρος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως πολύ εύστοχα λέχθηκε και χθες από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ρόλο να διαδραματίσει. Είχα μια σχετική συζήτηση τώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Συνόδου με την πρόεδρο της Επιτροπής και θα πρέπει σύντομα να αναμένουμε κάποιες συγκεκριμένες ανακοινώσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα δείχνουν και το αυξημένο ενδιαφέρον που υπάρχει, γιατί υπάρχει σε σχέση με την επανάρξη των συνομιλιών.